Καιρό πριν την εποχή που ζούσαν βασιλιάδες και βασίλισσες, μια σατανική δύναμη, το απαγορευμένο πνεύμα, ήρθε στη γη από τον κάτω κόσμο μέσα από έναν μαγικό κρίσταλο. Ο κρίσταλος ήταν η γηινή του υπόσταση και αντλούσε την ενέργειά του από τη γη. Σκοπός του, να βρει και να καταστρέψει κάθε δύναμη στη γη που θα μπορούσε να το συναγωνιστεί. Νομίζεις ότι έχεις δύναμη. Τώρα θα γευτείς τη δική μου. Όμως μια μέρα, για κακή του τύχη, ανακάλυψε ένα θρύλο που προμηνούσε κάτι κακό για τη σατανική αυτή η δύναμη. Θα έρθει κάποια μέρα που θα γεννηθεί η πριγκίπισσα των Κύκνων. Και αυτή θα φέρει στον κόσμο την εποχή της καλοσύνης με τη δική της παρουσία. Το κακό δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Όχι! Έλεγε ακόμα και κάτι για μια λαμπερή πέτρα και συμβούλευε τα καλά πλάσματα της γης να την κρατήσουν καλά κρυμμένη, επειδή η πέτρα θα μπορούσε να δώσει το κακό τη δύναμη να αντισταθεί στην παρουσία της πριγκίπισσας και να την εξοντώσει. Το απαγορευμένο πνεύμα έγινε εξωφρενών μαθαίνοντας πως υπήρχε μια δύναμη μεγαλύτερα από αυτό, ώσπου συνέβαλε ένα σατανικό σχέδιο. Ναι! Με τη δύναμή του έκρυψε την αλήθεια και αλλίωσε το νόημα του θρύλου, ελπίζοντας ότι όποιο πλάσμα το διάβαζε θα φοβόταν την πριγκίπισσα των Κύκνων. Έχοντας αλλοιώσει το θρύλο, το απαγορευμένο πνεύμα έπαιξε σε γη και ουρανό για τη λαμπερή πέτρα. Αλλά δεν βρήκε τίποτα. Με το πέρασμα του χρόνου, ο θρύλος χάθηκε από την κοινή θέα. Όμως κάποια μέρα, το χέρι ενός περίεργου σκύου μου τον έβγαλε από την αφάνεια. Θα έρθει κάποια μέρα που μια σατανική πριγκίπισσα των Κύκνων θα φέρει την εποχή της απόγνωσης και θα καταστρέψει τη γη και τα πλάσματά της. Ο ψεύτικος θρύλος έγινε πιστευτός στους σκιούρους. Φοβούμενοι την πριγκίπισσα των Κύκνων, απομονώθηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο και ήσαν αποτραβηγμένοι, κληροδοτώντας τον φόβο τους από γενιά σε γενιά. Ακριβώς όπως το έχει σχεδιάσει το απογορευμένο πνεύμα. Might see her puffing a shadow, a cloak of fear. Better beware and be on your marker. We must prepare for the day in fear. Αιώνες αργότερα γεννήθηκε η Οντέτ, η πριγκίπισσα των Κύκνων. Η παρουσία της και μόνο στη γη εξαφάνισε το απαγορευμένο πνεύμα. Κρύφτηκε μέσα στον κρύσταλό του και από εκεί άρχισε να εξυφαίνει τα σχέδιά του ενάντια στην πριγκίπισσα των Κύκνων. Διαισθανόμενο τη σκοτεινή ψυχή του άρχοντα Ρόθμπαρτ, του έδωσε μαγικές δυνάμεις και του υποσχέθηκε ανίποτη δύναμη αν αφάνιζε την πριγκίπισσα των Κύκνων. Μα η πριγκίπισσα Οντέτ και ο πρίγκιπας Ντέρεκ μαζί αποδείχθηκαν πιο δυνατοί από τον Ρόθμπαρτ. Το απογορευμένο πνεύμα συνέχισε να βασανίζεται από τη μόνη αλήθεια. Μόνο του ποτέ δεν θα μπορούσε να εξοντώσει την πριγκίπισσα των Κύκνων. Ώσπου η τύχη βρέθηκε στο δρόμο του. Α, τι έχουμε εδώ, ένα κλέφτη. Μη με σκοτώσεις, ό,τι και αν είσαι, σε παρακαλώ. Σου χαρίζω τη ζωή, αλλά θα με υπηρετείς για όλη την υπόλοιπη άθλια ζωή σου. Κι έτσι, το απογορευμένο πνεύμα ξεκίνησε πάλι τις προσπαθίες του να φανίσει την εποχή της καλοσύνης και την πριγκίπισσα των Κύκνων.